Αγκυροβολημένη στο λιμάνι Λάρνακας βρίσκεται η Ιταλική πολεμική φρεγάτα Εσπέρο. Με φόντο τις ενεργειακές κινήσεις της Ιταλικής Ένης στην Κυπριακή ΑΟΣ, το πλοίο πραγματοποιεί επιχειρησιακή στάση για τεχνικούς σκοπούς, ενώ από την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τις 28 Δεκεμβρίου λαμβάνει μέρος στο σχέδιο Ασφαλής Θάλασσα. Ένα αεροναυτικό σχέδιο που στόχο έχει την προστασία των Ιταλικών συμφερόντων, την ασφάλεια των θαλάσσιων επικοινωνιών, την καταπολέμηση του εγκλήματος της παράνομης διακίνησης, την προστασία αλλιευτικών σκαφών, καθώς και των πλατφορμών εξόρυξης. Σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας της Ιταλίας στο Twitter, το σκάφος μεταφέρει 160 άτομα πλήρωμα, μεταξύ των οποίων και ειδικούς από την ταξιαρχία του Σαν Μάρκο και της μονάδας ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού της χώρας. Το πλοίο έχει ξεκινήσει από το τάραντο της Ιταλίας την 1η Ιανουαρίου και έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι Λάρνακας, ενώ αναμένεται να αποπλέψει την ερχόμενη Δευτέρα. Παράλληλα με την παρουσία του πλοίου, ο Υπουργός Αμήνας Χριστόφορος Φωκαΐδης συναντήθηκε σήμερα με τον Ιταλό Ναύαρχο Αντρέα Κοτσίνη. Πρόκειται για τον διοικητή των ναυτικών δυνάμεων που περιπολούν στις ακτές της περιοχής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ναυάρχου Κοτσίνη στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ευάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών, μετά και την επίσκεψη της Ιταλίδας Υπουργού Άμυνας πριν από μερικούς μήνες. Το πρωί ο Κοτσίνη, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Λεοντάρη, επισκέφθηκε την ναυτική βάση Ζυγίου.